Καλημέρα και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη. Κύριε Βαβουρανάκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Θόμπα. Βρισκόμαστε ξανά εδώ έτσι από τον αέρα του Sky Κρήτης για να συζητήσουμε ένα θέμα που το έχουμε θίξει αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά φαίνεται ότι μυαλό δεν βάζουμε. Και δεν είναι άλλο από το θέμα των εμβολιασμών. Αφορμή για τη συζήτησή μας αυτή ένα έγγραφο που εστάλει από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο διευκρινίζει ότι οι γονείς που για οποιουσδήποτε λόγους, προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες, δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο έτσι, καταρχήν για την ανακοίνωση αυτή καθεαυτή. Κοιτάξτε, αν δώσει κανείς την ερμηνεία ότι κάποιος έχει συγκεκριμένους λόγους για να μην εμβολιαστεί, αυτούς που προβλέπεται με βάση το πρόγραμμα εμβολιασμών και τα προβλήματα υγείας που πιθανόν μπορεί να έχει τα παιδιά, τότε είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Πιθανότατα όμως, στη λογική ότι κάποιος αποφασίζει να μην εμβολιάσει το παιδί του για λόγους, εν πάση περιπτώσει, ότι εμβολιάζονται τα άλλα παιδιά ή για λόγους αντιεμβολιαστικού κινήματος, να το πω γενικότερα, σαφέστατα η πολιτεία θα πρέπει να λάβει πιο δραστικά μέτρα κατά την άποψή μας. Και θα έπρεπε κανείς να το δει ιατρικά, για να μην μιλήσουμε στη διαδικασία, ότι θα πούμε ότι ο εμβολιασμός σε όλο τον κόσμο έχει σώσει περισσότερες ζωές από οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση δημόσιας υγείας. Άλλωστε η ιατρική πια κινείται στο δόγμα του Ιπποκράτη, κάλιο το προλαμβάνει και θεραπεύει. Έτσι. Και σε αυτό το πνεύμα θα πρέπει να κινηθεί η πολιτεία όπως κινούνται τα περισσότερα κράτη σε όλο τον κόσμο. Να ρωτήσω, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί έτσι αρκετά αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Η δική σας εικόνα και από τις συζητήσεις που έχετε με τους συναδέλφους σας, ποια είναι? Είναι ένα κίνημα το οποίο τίνει να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, ή με όλες αυτές τις παρεμβάσεις που κάνουν οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας, οι επιστημονικοί φορείς, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι κλπ. Έχουν αρχίσει κάποιοι να καταλαβαίνουν ότι είναι αστεία αυτές οι προφάσεις που προβάλλουν για να μην εμβολιάσουν τα παιδιά τους? Κύριε Κουμή, πρέπει κανείς να καταλάβει ότι ο εμβολιασμός δεν είναι μόνο πράξη ατομικής προστασίας, αλλά είναι και πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης. Επιτρέψτε μου να δώσω ένα παράδειγμα. Θα δώσω ένα παράδειγμα που αφορά την πολιομιελίτιδα. Ξέρετε, παλαιότερα ήταν μια νόσος η οποία είχε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ κόσμο παγκοσμίως και η επιδημιολογία της άλλαξε ριζικά, θα έλεγα, μετά την εισαγωγή του εμβολίου. Είναι χαρακτηριστικό να πούμε ότι από το 1994 και μετά ο Παγκόσμιος Οργάνωση Υγείας έχει δώσει σήμα σε μερικές περιοχές ότι είναι ελεύθερης νόσου, δεν υπάρχει πολιομιελίτιδα. Στην Ελλάδα, θα σας έλεγα ότι από τότε που εφαρμόστηκε ο ριζικός εμβολιασμός και ουσιαστικός εμβολιασμός σε αυτή τη διαδικασία, τα τελευταία κρούσματα καταγράφησαν, νομίζω, το 1996 και αυτό σε ανεμβολία στα παιδιά Αθήγανων, Ρωμά. Από το 1996 και μετά δεν υπάρχει κανένα περιστατικό, τουλάχιστον να έχει καταγραφεί στη χώρα μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο εμβολιασμός έχει τα χαρακτηριστικά της ριζικής εξαφάνισης νόσων. Άρα το πρώτο στοιχείο για να μπορέσει να φύγει το αντιεμβολιαστικό κίνημα είναι η άμεση και η ορθή ενημέρωση από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα. Παιδιάτρους, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, τους γιατρούς, τους φαρμακευτικούς συλλόγους, όλους τους επαγγελματίες υγείας γενικότερα. Αυτό είναι ο πρώτος στόχος και η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνει μια χώρα. Και κατά την άποψή μας η πολιτεία θα πρέπει να λάβει, έχει την υποχρέωση, θα έλεγα, απέναντι σε όλο τον κόσμο να λάβει δραστικά μέτρα, αυστηρότερα μέτρα προστασίας, έτσι ώστε να είναι απόλυτα υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, φυσικά σε αυτούς που προβλέπεται και για νομικούς λόγους αλλά και για ιατρικούς. Μάλιστα. Να βάλουμε στην συζήτησή μας την παρέα και την παιδίατρο, την κυρία Χριστίνα Ανδρεαδάκη Μπασιούρη. Καλή σας ημέρα. Σας ημέρα, κύριε Φούμη. Θα ήθελα και από εσάς έτσι ένα πρώτο σχόλιο σχετικά με το θέμα του παιδικού εμβολιασμού, την επιστολή αυτή, την εγκύκλιο που έστειλε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας,
όπου έλεγε ότι οι γονείς που για οποιοδήποτε λόγο, είτε προσωπικών δεδομένων, είτε για πιθανές παρενέργειες, δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαιώσεις ιατρικής αντένδειξης. Αφήνουμε τις πιθανές παρενέργειες, που όπως μας εξήγησε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, είναι κάτι που ούτως ή άλλως γίνεται, προβλέπεται δηλαδή από την ιατρική διαδικασία. Και εγγράφεται. Και ναι, ακριβώς, να κρατήσουμε το πρώτο κομμάτι. Σε περίπτωση που κάποιος γονιός έρθει σε εσάς, στο ιατρείο σας, για να ζητήσει μια τέτοια βεβαίωση και πει εγώ δεν επιθυμώ να εμβολιάσω το παιδί μου, για δικούς μου λόγους, πώς αντιδράτε? Προσωπικά δεν θα τη δώσω ποτέ και θέλω να πιστεύω ότι το ίδιο κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι γιατροί, μέλη του συλλόγου μας και πανελληνίως. Και επίσης θέλω να τονίσω ότι οποιοδήποτε πράξει διαφορετικά, είμαι σίγουρη ότι ο σύλλογος απέναντί του θα σταθεί πάρα πολύ σκληρά. Να ξεκαθαρίσουμε όμως λίγο αυτή την απόφαση, να σας πω τι σημαίνει αυτός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Ναι, ναι. Τελευταίο ΦΕΚ λοιπόν 161α με τελευταία προτυποποίηση το Μάιο του 2018 λέει ότι είναι υποχρεωτικά όλα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, δίδονται δωρεάν στα πλαίσια προστασίας της δημόσιας υγείας. Τελεία εκεί. Σε περιπτώσεις ιατρικής αντένδειξης και μόνο, ιατρικής αντένδειξης, τι σημαίνει, τα έχουμε ξαναπεί μαζί, ιατρικός λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να γίνει ο εμβολιασμός, όχι ο πυρετός, παιδιά που έχουν κάποια νοσήματα πάρα πολύ σπάνια, που είναι σε ανοσοκαταστολή, που λαμβάνουν θεραπεία από λευχαιμίες, έγκυες, κάποιοι άλλοι ενήλικες, γιατί τα εμβόλια δεν είναι μόνο των παιδιών. Σωστά. Δεν ξεχνιόμαστε. Mm-hmm. Μόνο σε περίπτωση ιατρικής αντένδειξης μπορούν να αρνηθούν τον εμβολιασμό. Τι γίνεται τώρα με την καινούργια τροποποίηση? Οι γονείς που για οποιοδήποτε άλλους λόγους, και αυτούς τους έχουμε πει, πλέον δεν μπορώ ούτε να τους αναφέρω λόγω προσωπικών δεδομένων, δεν επιθυμούν λοιπόν τον εμβολιασμό των παιδιών τους για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν ιατρικών αντένδειξεων, έχουν αυτή τη στιγμή το παραθυράκι να προσκομίσουν βεβαίωση από περιφερειακό νοσοκομείο, διεύθυνση υγιεινής της νομαρχίας της εκάστοτε, ιατροκοινωνικά κέντρα, ασφαλιστικούς φορείς, ΙΚΑ κτλ. Κτλ. Ιδιώτες ιατρούς που να πατάει και να λέει ότι ο εμβολιασμός δεν γίνεται λόγω ιατρικής αντένδειξης. Και αυτό είναι τώρα το ναι, πρόβλημα. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό, κύριε Φούμη. Εγκυμονεί αυτό κινδύνους για τα υπόλοιπα παιδιά, για να μείνουμε κινδύνους. Στο παιδικό. Η Ελλάδα, κύριε Φούμη, μόνο σε αυτή τη χώρα συμβαίνουν όλα τα παράδοξα. Απ' τη μια αυξάνονται τα κρούσματα της Ηλαράς, πεθαίνουν οι άνθρωποι, πάνω από 3.300 κρούσματα Ηλαράς την τελευταία διετία, απ' τη μια πλευρά, και απ' την άλλη αυξάνεται το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Δηλαδή αυτό το πράγμα με λογική δεν εξηγείται. Κύριε Βαβουρανάκη, να ρωτήσω, υπάρχει τρόπος αντίδρασης? Δώστε μου ένα σχόλιο μόνο σε αυτά που είπε η κυρία Ανδρανάκη. Ναι, ναι. Καλημέρα, Χριστίνα. Εκείνο που θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι θα πρέπει να το δούμε και από την άλλη πλευρά. Να το δούμε δηλαδή και από την πλευρά αυτών που θα νοσήσουν, επειδή τα ποσοστά των εμβολιαστέντων, αυτών που έχουν εμβολιαστεί, μειωθούν. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα. Δηλαδή, ποιος θα αναλάβει το κόστος ή την ευθύνη για ένα παιδί που δεν εμβολιάστηκε επειδή οι γονείς του ανήκουν στο εμβολιαστικό κίνημα? Ποιος θα αναλάβει το κόστος για εκείνο το παιδί που θα νοσήσει, που θα του μεταδώσει το νόσημα ένα άλλο παιδί που δεν εμβολιάστηκε γιατί οι γονείς του ανήκουν σε αυτό το κίνημα? Και αυτό το κενό, αυτή τη διαδικασία πρέπει να την καλύψει η πολιτεία πρωτίστως. Έτσι. Να παρέμβω τώρα και να πω ότι αν υπάρξει θέμα επίγουσας προστασίας της δημόσιας υγείας, για παράδειγμα εμφανιστούν κρούσματα μηνυγκίτιδας, που είναι και πολύ συχνά το τελευταίο καιρό και όλο και ακούμε κάτι, τότε τα μέτρα, όπως έγινε και με την Ηλαρά, τότε είναι επιβεβλημένο. Δηλαδή αυτοί οι γονείς, να σας το πάρω μεμονωμένα για την Ηλαρά. Η Ηλαρά είναι επιδημία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Έχει βγει ο νόμος και λέει ότι όλοι οι άνθρωποι γεννημένοι μετά το 1971 πρέπει να έχουν 2 δόσεις τρίπλου εμβολίου και όλα τα παιδιά να τελειώσουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στην ηλικία των 15 μηνών. Εκεί δεν μπορείς να αρνηθείς.
κανονικά. Και σημειώστε και σημειώστε και κάτι άλλο επιπλέον και έχει πολύ μεγάλη σημασία να το πούμε ως παράδοξο. Υπάρχουν η ίδια ομάδα γονέων απευθύνεται στο φαρμακείο και παίρνει αντιβιωτικά που δεν λογαριάζει τις ανεπτύμητες ενέργειες αλλοϊκές αντιδράσεις, ξέρουμε και πανάκριβα καμιά φορά. Και πανάκριβα, συμφωνώ απολύτως. Ενώ ταυτόχρονα δεν δέχεται τα εμβόλια γιατί τα εμβόλια έχουν ανεπτύμητες ενέργειες. Το παράδοξο της διαδικασίας. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παππού. Ναι, συνεχίστε. Όχι. Εμείς θα πρέπει να μιλήσουμε θετικά. Και εκείνο που πρέπει να δώσουμε την εικόνα και ως γιατροί, το κάνουν οι παιδίατροι μας σε όλη την Ελλάδα και πολύ περισσότερο στην Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, οι γιατροί που ανήκουν σε εμάς, ενημερώνουν σωστά και αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σωστά τα παιδιά και δεν έχουμε και πολύ μεγάλη τέτοια κίνηση εδώ. Αλλά εκείνο που πρέπει να πούμε είναι τα πλεονεκτήματα του εμβολιασμού και πόσο θετικό είναι. Όταν τόσο καιρό που κάνουμε ένα πλήρες πρόγραμμα εμβολιασμού έχουμε εξαφανίσει ουσιαστικά νόσους, είναι η καλύτερη απόδειξη για να πούμε ότι το εμβόλιο είναι εκείνο που ουσιαστικά σώζει ζωές και ταυτόχρονα εξοικονομεί και χρήματα. Ναι, αυτό είναι μια κίνηση η οποία σίγουρα πρέπει να γίνει. Θα έχει όμως αποτέλεσμα γιατί γίνονται τέτοιες ενέργειες και από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου αλλά και από άλλους ιατρικούς συλλόγους. Με ποιο τρόπο δηλαδή μπορεί να πιστεί ένας γονέας ο οποίος δεν θέλει να εμβολιάσει το παιδί του, γιατί δεν υπάρχει και πολύς χρόνος. Έτσι δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο χρόνου για να γίνει αυτό. Να μπουν ποινικές διώξεις, κύριε Φούμη. Εγώ αυτό θα έκανα. Το πρώτο στοιχείο, αν κανείς κάνει. Τι έκανε η Ιταλία, Χάρη. Έτσι, αυτό ακριβώς θέλω να πω, Χριστίνα. Τι κάνει η Αυστραλία, τι κάνουν οι άλλες χώρες της Ευρώπης και τι κάνουν οι άλλες χώρες που, εν πάση περιπτώσει, σέβονται τους πολίτες τους, μπορεί να πάρεις παραδείγματα και να κάνεις το ανάλογο. Δεν μπορούμε όμως να λειτουργούμε στο επίπεδο μιας δημοκρατίας μονόπλευρης. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε το δικαίωμα του ενός ανθρώπου να μην εμβολιαστεί, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε το δικαίωμα κάποιου που δεν θέλει να νοσήσει. Και επειδή κάποιος θα μας πει για το φαινόμενο της αγέλης, θα πούμε ότι το φαινόμενο της αγέλης για τους εμβολιασμούς έχει τα χαρακτηριστικά για εκείνα τα παιδιά, για εκείνους τους ανθρώπους που έχουν απόλυτο πρόβλημα να μην εμβολιαστούν. Ανοσοκατασταλμένα παιδιά που έχουν συγκεκριμένα προβλήματα που δεν επιτρέπεται. Mm-hmm. Και για να μιλήσουμε για το φαινόμενο της αγέλης ως προστασία στον πληθυσμό, θα πρέπει να έχουμε ένα ποσοστό εμβολιαστών των ανθρώπων γύρω στο 95%. Το έχουμε αυτό τώρα. Στην Κρήτη το έχουμε. Στην Κρήτη το έχουμε, εσείς έχουμε λίγο παραπάνω, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Η υπόλοιπη Ελλάδα δεν το έχουμε. Δεν έχει σημασία αν το έχουμε ή όχι. Αν το έχουμε τώρα, θα πρέπει να είμαστε, ξέρετε, δεν θα κοιτάζουμε το ποσοστό για να διαμορφώνουμε συνειδήσεις. Διαμορφώνουμε συνειδήσεις για να μην κοιτάζουμε το ποσοστό. Αυτό είναι η βασική λειτουργία. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Δεν θα βλέπουμε είναι 92, αλλά πάμε λίγο παραπάνω. Πρέπει να διαμορφώσουμε συνειδήσεις και πρέπει να διαμορφώσουμε τα παιδιά μας. Και επιτρέψτε μου να πω ότι στον Ιατρικό Σύλλογο έχουμε κάνει προθετικές κινήσεις ενημέρωση, να το πω έτσι, στη δικιά σας τη γλώσσα. Απευθυνθήκαμε στην Εκκλησία, αξιοποιήσαμε την Εκκλησία και μοιράσαμε φυλάδια μέσα από εκεί. Πιστεύω ότι γίνεται πολύ σωστή δουλειά και από άλλους φορείς και από τα φαρμακεία, αλλά κυρίως από τους παιδιάτρους, γιατί εκεί είναι το συγκεκριμένο η πηγή που μπορεί να γίνει η ενημέρωση. Μάλιστα. Ένα τελευταίο μήνυμα για να αποδεσμεύσουμε την κυρία Μπασιούρ, γιατί την έχουμε διακόψει από το ιατρείο της αυτή τη στιγμή. Ένα τελευταίο μήνυμα από εσάς προς τους γονείς που το σκέφτονται. Μην παραπλανώνται. Freak wave είναι κίνημα, τρομοκρατικό κίνημα θα το έλεγα, το αντιεμβολιαστιακό. Είναι παραπλανητικές και λανθασμένες απόψεις αυτές. Οι γονείς να αντιληφθούν ότι έχουν χρέος απέναντι στα παιδιά τους, τα οποία είναι ανήλικα και δεν μπορούν να προστατευτούν αλλιώς, να τα εμβολιάσουν. Τέλος. Τίποτα άλλο δεν μετράει, κύριε Φούμη. Εσάς να σας ανακηρύξουμε σε πρεσβευτή του εμβολιασμού, γιατί κάθε φορά μας βοηθάτε. Μην το συζητάτε, μην το συζητάτε καθόλου. Και με τις υπόθεσες και τι να το κρατήσουμε. Θα σας αφήσω, γιατί... Ναι, συνεχίστε το ιατρείο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου, κύριε Χάρη Παπουρανάκη, κλείνοντας, θα ήθελα να σας αλλάξω λίγο θέμα. Έχω δει ότι πηγαίνετε σε εκλογές. Ναι. Είμαστε σε φάση, για πείτε μας έτσι, δύο λόγια για την εκλογική αυτή διαδικασία. Σύμφωνα με τον νόμο, οι ιατρικοί συλλόγοι κάνουν εκλογές κάθε 4 χρόνια. Έτσι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, συμπλήρωσε η παρούσα διοίκηση την τετραετία της και 21-22 Οκτωβρίου έχουμε εκλογές στον Ιατρικό Συλλόγο για την ανάδειξη και του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο αλλά και για το Πειθαρχικό Συμβούλιο. 21-22 Οκτωβρίου είπατε. Σωστά. Και να υποθέσω θα είστε ξανά υποψήφιος. Ναι, θα είμαι ξανά υποψήφιος.
στη διαδικασία αυτή, διεκδικώντας την θέση του πρόεδρου. Να είστε καλά λοιπόν, καλή επιτυχία και καλή δύναμη και σε αυτή την προσπάθεια εύχομαι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμβουλές σας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.